Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό πριν ξεκινήσω την κυρίως παρέμβασή μου να μοιραστώ μαζί σας έναν παραλληλισμό που ήρθε στο μυαλό μου με αφορμή την επικαιρότητα. Το περασμένο Σάββατο ένας νεαρός Ρωμά έπεσε νεκρός από καταιγιστικά πυρά αστυνομικών στο Πέραμα, αφού πρώτα καταδιώχτηκε επί πολλή ώρα, επειδή κατηγορήθηκε ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Πριν 8 χρόνια, αντίστοιχες αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν απαθείς απέναντι στη δολοφονική επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ίδια ακριβώς περιοχή, ενώ την ίδια στάση κρατούσαν λίγες μέρες αργότερα, στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, στο γειτονικό Κερατσίνι. Ο δε καθομολογία χρυσαυγίτης δολοφόνος Ρουπακιάς περιφερόταν προκλητικά με την άνεση υπαλλήλου μέσα στο αστυνομικό τμήμα που οδηγήθηκε, κάνοντας μάλιστα επί ώρες χρήση του κινητού τηλεφώνου του. Κάθε νοήμων και καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί, νομίζω, εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του μέσα και από αυτό το παράδειγμα για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά για την προνομιακή, θα λέγαμε, σκανδαλώδη μεταχείριση που απολαμβάνουν οι φασίστες εγκληματίες από τους μηχανισμούς του αστικού κράτους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι, νομίζω, υπερβολή να πούμε ότι ένα χρόνο μετά, τα συμπεράσματα και τα διδάγματα από τη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που είχαμε συζητήσει στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της σύγχρονης εποχής για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, επιβεβαιώνονται πανηγυρικά. Ενώ δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, τα πρόσφατα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με την επανεμφάνιση της εγκληματικής δράσης φασιστικών ομάδων, η τελευταία προκλητική απόφαση του εφετείου αναστολών της Αθήνας για την αποφυλάκηση του εγκληματία ναζιστή Πατέλη, του διαβόητου πυρηνάρχη της Νίκαιας που οργάνωσε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και ευθύνεται για δεκάδες εγκληματικές επιθέσεις κατά μεταναστών, του γνωστού «Ό,τι κινείται σφάζεται», υπενθυμίζουν με χειροπιαστό τρόπο το εγκληματικό πρόσωπο του φασισμού. Υπενθυμίζουν όμως και την ανοχή που απολαμβάνει η δράση του από την αστυνομία και τον κρατικό μηχανισμό, όπως και τη δικαιοσύνη, τη συνειδητή προσπάθεια αθώος ίστης από τους αστούς πολιτικούς και δημοσιογράφους μέσω της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων. Στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσε να πει κανένας, επιβεβαιώνουν, όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, ως πολιτική αγωγή των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, ότι η δικαιολογημένη ικανοποίηση και χαρά που ένιωσε ο λαός μας, που νιώσαμε όλοι μας για την καταδικαστική απόφαση, δεν πρέπει να οδηγήσει σε κανέναν εφησυχασμό. Με το φασισμό δεν τελειώσαμε, τονίζαμε τότε, αφού δεν τελειώσαμε με το εκμεταλλευτικό σύστημα που τον γεννά και τον τρέφει επειδή τον έχει ανάγκη. Για να τον αξιοποιεί πολύπλευρα, ως δύναμη κρούσης ενάντια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ως πολιτική εφεδρεία για δύσκολες καταστάσεις όπως η καπιταλιστική οικονομική κρίση και ο πόλεμος, ως εργαλείο για τον εγκλαβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας και τη διάδοση του αντικομμουνισμού, ως φόβητρο για την ανοχή και στήριξη φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Γι' αυτό το αστικό κράτος και οι θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπορούν ποτέ να ξεκόψουν οριστικά από τον φασισμό. Γι' αυτό ούτε θέλουν ούτε μπορούν να κατανοήσουν όσοι με αφορμή και τη συγκεκριμένη δίκη εναποθέτουν σε αυτούς τις ελπίδες του λαού για την αντιμετώπιση του φασισμού επικαλούμενοι το κράτος δικαίου, δηλαδή του δικαίου που εκφράζει τη βούληση της κυρίαρχης τάξης. Διαψεύδονται όμως ηχηρά από την ίδια την πραγματικότητα.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μεταβολές στη στάση των αστικών κυβερνήσεων και της δικαιοσύνης απέναντι στις φασιστικές οργανώσεις υπαγορεύονται κυρίως από τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες της αστικής τάξης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Ας δούμε λίγο το φαύλο κύκλο της στάσης που κράτησαν και εξακολουθούν να κρατούν απέναντί της, τόσο απέναντι στην ίδια, όσο και απέναντι στις παραφιάδες της. Ανοχή και σιωπηρή ενίσχυση της ανάπτυξής της για δεκαετίες αρχικά. Έντονη προβολή, στήριξη και αξιοποίησή της την περίοδο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Ας θυμηθούμε ενδεικτικά τη γνωστή υπόθεση Μπαλτάκου που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις της με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως αντίστοιχα τις εκδηλώσεις της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή του υπόδικου τότε ναζιστή Κασιδιάρη. Δικαστική παραπομπή στη συνέχεια, ύστερα και από τη λαϊκή κατακραυγή που ξεσηκώθηκε από την εγκληματική δράση της και ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα. Μεγάλη καθυστέρηση στη διάρκεια της δίκης, προκλητικά αθωωτική πρόταση από την εισαγγελέα της έδρας κατά δίκη της ηγεσίας της, αλλά με ιδιαίτερα επίοικες ποινές. Υποβιβασμός σε πλημέλημα και τελικά παραγραφή της υπόθεσης της δολοφονικής επίθεσης στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Και σήμερα νέα ανοχή απέναντι στη δράση της ίδιας και των παραφιάνων της. Στα πρόσφατα γεγονότα είναι χαρακτηριστική η στάση τόσο της διεύθυνσης του ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης που πήρε υπό την προστασία της τα εγκληματικά φασιστικά στοιχεία, όσο και της αστυνομίας, που αντί να συλλάβει όπως έπρεπε, να συλλάβει αυτά τα εγκληματικά στοιχεία όπως έπρεπε, επιτέθηκε στους συγκεντρωμένους γονείς, μαθητές και φοιτητές που διαμαρτύρονταν για τη δράση τους. Εξίσου αποκαλυπτική είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης για συγκάλυψη της φασιστικής δράσης, η οποία διαστόματος της Υπουργού Παιδείας εξίσωσε προκλητικά τους θύτες με τα θύματα. Οι συνειρμοί με αντίστοιχες κρατικές πρακτικές και πολιτικές δηλώσεις λίγα χρόνια πριν είναι κάτι παραπάνω από σαφείς. Αλλά και στην απόφαση του εφετείου αναστολών της Αθήνας για την αποφυλάκηση του Πατέλη. Είναι προκλητικό αλλά και αξιοσημείωτο συγχρόνως για την ευμενή διάθεση του δικαστηρίου απέναντί του το σκεπτικό της, σύμφωνα με το οποίο ο συγκεκριμένος ναζιστής εγκληματίας δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη διάπραξη νέων εγκλημάτων, καθώς όπως αναφέρεται σε αυτήν, το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων. Αντίθετα δηλαδή με ό,τι έκρινε το δικαστήριο της ουσίας ένα χρόνο μόλις πριν. Είναι, νομίζουμε, απροκάλυπτη η επιδίωξη σταδιακής αποδόμησης της συγκεκριμένης καταδικαστικής απόφασης για την έκδοση της οποίας συμβάλαμε ως πολιτική αγωγή μέσα σε αντίξωες πραγματικά συνθήκες. Γι' αυτό και ο συνεπής αγώνας κατά του φασισμού θεωρούμε ότι υπονομεύεται από την καλλιέργεια ψευδεστήσεων για τη δυνατότητα οριστικής αναχέτησης της εγκληματικής δράσης του μέσω της δυνατότητας για συνεχή, αμερόληπτη και προς πάσα κατεύθυνση απονομή της δικαιοσύνης. Ακόμη περισσότερο, αιτήματα που προβάλλονται όπως η επέκταση της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, το γνωστό άρθρο 187α του ποινικού κώδικα και στο άλλο άκρο του πολιτικού συστήματος, ανεξάρτητα από προθέσεις, αντικειμενικά, ρίχνουν νερό στο μήλο της απαράδεκτης θεωρίας των δύο άκρων. Νομιμοποιούν στη συνείδηση του λαού τέτοια βαθιά αντιδραστικά και επικίνδυνα για τις λαϊκές ελευθερίες νομοθετήματα. Για τον ίδιο λόγο εξάλλου αρνηθήκαμε ως πολιτική αγωγή τη συμμετοχή μας στην εξέταση των ανώνυμων προστατευόμενων λεγόμενων μαρτύρων κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, αρνητικές υπηρεσίες κατά τη γνώμη μας στον αντιφασιστικό αγώνα
προσφέρουν όσοι συσκοτίζουν την ταξική ουσία του φασισμού ως πολιτικού ρεύματος, που στηρίζει την εξουσία του κεφαλαίου και τον εμφανίζουν απλώς ως έκφραση ακραίας βιαιότητας, έλλειψης ανοχής στη διαφορετικότητα κλπ. Το ίδιο και όσοι εμφανίζουν ως αντίπαλο του φασισμού την αστική δημοκρατία, δηλαδή μια μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου, η οποία στο όνομα της τυπικής ισότητας συγκαλύπτει την πραγματική ανισότητα και την ταξική εκμετάλλευση, καταστέλει άγρια τους αγώνες των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα βρίσκεται κάθε φορά στην κυβέρνηση. Ενώ εξέθρεψε ιστορικά στην Ευρώπη τον ναζισμό και τον φασισμό, όπως και στη χώρα μας πρόσφατα τη Χρυσή Αυγή. Η ίδια η ζωή αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από την τυπική ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο και την ψήφο, πίσω από την επίκληση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη που πρέπει να γίνονται σεβαστά από τους άλλους πολίτες. Όπως ηρωνικά σχολίαζε ο Γάλλος συγγραφέας Ανατόλ Φρανς, ο νόμος στη μεγαλοπρεπή του ισότητα απαγορεύει στους πλούσιους όπως και στους φτωχούς να κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες, να ζητιανεύουν στους δρόμους και να κλέβουν ψωμί. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα το δικαίωμα στην εργασία του απολυμένου ή αυτό του απεργού να διεκδικήσει την αύξηση του μισθού του από τη μια μεριά και το δικαίωμα του τραπεζίτη και του εφοπλιστή να αυξήσει τα κέρδη του από την άλλη. Δικαιώματα δηλαδή διαμετρικά αντικρουόμενα. Όποια μορφή και αν έχει η δικτατορία του κεφαλαίου, κοινοβουλευτικής ή φασιστικής διακυβέρνησης, το ιερό και απαραβίαστο δικαίωμα που κατοχυρώνει είναι πάντοτε η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Για τους εργαζόμενους αυτό μεταφράζεται στην ελευθερία εντός εισαγωγικών να εκλέγουν το αφεντικό τους και φυσικά στο στόχαστρο του αστικού κράτους βρίσκονται πάντοτε όσοι αμφισβητούν την κοινωνία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Εδώ και αρκετά χρόνια ο αντικομμουνισμός έχει υιοθετηθεί ως επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και του ολοκληρωτισμού που εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, τη ναζιστική Γερμανία με την σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση, το Χίτλερ με τον Στάλιν. Σε αρκετά κράτη-μέλη της, τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα είναι παράνομα και διώκονται, ενώ παράλληλα δικαιώνονται οι συνεργάτες των ναζιστών. Παρά τις αψιμαχίες τους, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται την ουσία της θεωρίας των δύο άκρων, γιατί και οι δύο πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αντισοβιετισμού, της υπεράσπισης της δικτατορίας του κεφαλαίου και της τυπικής ισότητας της αστικής δημοκρατίας. Αποτελούν δηλαδή στηρίγματα του συστήματος που γεννά και χρειάζεται το φασιστικό ρεύμα. Επομένως, οι όποιες αντιφασιστικές ρητορίες τους είναι αντικειμενικά κενές περιεχομένου, πρόκειται στην πραγματικότητα για κούφια λόγια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που χρειάζεται σήμερα κατά τη γνώμη μας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο φασισμός, είναι ο οργανωμένος και μαζικός αγώνας των εργαζομένων και της νεολαίας, που θα στοχεύει όχι μόνο τον ίδιο το φασισμό, την αναγκαία απόκρουση και απομόνωσή του παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά, αλλά συνολικά το πραγματικό αντίπαλο, τη ρίζα του κακού, τη δικτατορία του κεφαλαίου σε όλες τις μορφές της. Γιατί όπως τόσο εύστοχα έγραφε ο Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά μονάχα ως καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, ως ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Για μια κοινωνία πραγματικά ελεύθερη, απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου δεν θα έχουν χώρο αλλά και λόγο ύπαρξης τέτοια φασιστικά και ναζιστικά εκτρώματα. Για να οργανώσει ο λαός την πάλη του και να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, μπαίνουν σήμερα μπροστά οι δυνάμεις του ΚΚΕ και καλούν σε συστράτευση τους μισθωτούς εργαζόμενους, τους βιοπαλλεστές αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τους συνταξιούχους, τους αγωνιζόμενους επιστήμονες και καλλιτέχνες, όλους αυτούς που προβληματίζονται, αγανακτούν και δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή βάρβαρη κατάσταση.